Με δύο λόγια για το μεγάλο θέμα της προεμφυτευτικής διάγνωσης και του προεμφυτευτικού ελέγχου. Ο προεμφυτευτικός έλεγχος έχει σκοπό την επιλογή των εμβρίων, δηλαδή των υγιέστερων, μετά από ανάλυση των εμβρυϊκών χρωμοσωμάτων. Αντίθετα, η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση χρησιμοποιείται για ζευγάρια που έχουν υψηλό κίνδυνο μετάδοσης γενετικής ή χρωμοσωμικής ανομαλίας στα παιδιά τους. Στον προεμφυτευτικό έλεγχο χρησιμοποιείται η τεχνική FISH και ελέγχει συνήθως έως 7 χρωμοσώματα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει να αρχίσει να εφαρμόζεται η τεχνική των μικροστοιχειών, CGHRH όπως λέγεται στα αγγλικά. Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται είτε στο πολικό σωμάτιο, είτε σε κύτταρο από το έμβριο. Τα κύτταρα αυτά μπορεί να είναι από το έμβριο της τρίτης μέρας ή συνήθως της πέμπτης μέρας. Ποιοι είναι όμως οι υποψήφοι για αυτή την τεχνική? Είναι γυναίκες με προχωρημένη αναπαραγωγική ηλικία, μεγαλύτερη των 38 με 40 ετών, άνδρες με πολλές ανομαλίες στη μορφολογία των σπερματοζωαρίων ή γυναίκες οι οποίες έχουν καθέξινα αποβολές, δηλαδή περισσότερες από 3 συνεχόμενες αποβολές χωρίς να έχουν επιτύχει εγκυμοσύνη. Οι τεχνικές αυτές, ενώ επεκτείνονται διαρκώς, δεν φαίνονται ότι στηρίζονται σε αποδεδειγμένα ωφέλη. Έχουν δημοσιευτεί δε συγκεκριμένα στον αγγλόφωνο ιατρικό τύπο 11 τυχεοποιημένες, τυφλές δηλαδή μελέτες, που έδειξαν ότι ο προεμφυτευτικός έλεγχος δεν αυξάνει τον αριθμό των παιδιών που θα γεννηθούν μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση με έλεγχο αυτών των εμβρίων όσον αφορά γυναίκες οι οποίες έχουν προχωρημένη αναπαραγωγική ηλικία. Αντιθέτως, μερικές από αυτές τις μελέτες έδειξαν ότι ο προεμφυτευτικός έλεγχος, το PGS όπως λέμε, μειώνει τα ποσοστά επιτυχίας και τελικώς των γεννήσεων. Οι μελέτες αυτές έγιναν σε έμβρια μέχρι τρίτης ημέρας και επηρέασαν τη γνώμη της Εταιρείας Υπογονιμότητας της Βρετανίας, το ίδιο και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ώστε οι επιστημονικές εταιρείες αυτές να συστήνουν στα μέλη τους προς το παρόν να μην προσφέρουν την προεμφυτευτική διάγνωση, το PGS, στην καθημερινή κλινική πράξη, μέχρι να βελτιωθούν οι τεχνικές και να είμαστε κοντύτερα σε σωστά αποτελέσματα. Νεότερες έρευνες εγκαταλείπουν τον παραδοσιακό έλεγχο με την τεχνική FISH ή PCR και επικεντρώνονται στις συμμικροσυστοιχίες, τα microarrays όπως είπαμε, και φαίνεται ότι προσφέρουν αυτές οι τεχνικές καλύτερη ανάλυση όλων των χρωματοσωμάτων ενός κυττάρου. Η διάγνωση τώρα είναι περισσότερο λεπτομερής. Παρόλες όμως τις φιλοδοξίες των νέων μεθόδων CGHRH ή SNPRH, μια ακόμα πιο καινούρια μέθοδος, το πρόβλημα του μοσαϊκισμού των κυττάρων του εμβρίου παραμένει και έτσι δεν γνωρίζουμε αν ελέγχουμε ένα κύτταρο από ένα έμβριο 7 ως 8 κυττάρων ότι αυτό είναι αντιπροσωπευτικό του όλου εμβρίου. Μπορεί δηλαδή το κύτταρο αυτό να είναι υγιές και το έμβριο να μην οδηγηθεί σε ένα πλήρες υγιές έμβριο και αντίθετα το κύτταρο αυτό να είναι παθολογικό και το υπόλοιπο έμβριο να διορθώσει τη βλάβη και να έχουμε τελικά ένα υγιές παιδί. Μέχρι να ολοκληρωθούν όμως όλα αυτά τα αμφιλεγόμενα και όλες αυτές οι πιλωτικές έρευνες, νομίζουμε ότι θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί στο τι προτείνουμε στις γυναίκες που μας εμπιστεύονται.